και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Προσφέρεται ο εδεσιμότατος ιερομόναχος Βυσαρίων και υποψήφιος εστερεωμένος επί το λαβύντας Αγίας Ευχάς και ενθρονιστήνε εις ηγούμενον και επιμένα της ευασμίας μονής Αγίου Βυσαρίων ως δουσίκου. Προσφέρεται ο εδεσιμότατος ιερομόναχος Βυσαρίων και υποψήφιος εστερεωμένος επί το λαβήν τας Αγίας Ευχάς και ενθρονιστήνε εις ηγούμενον και επιμένα της ευασμίας μονής Αγίου Βυσαρίων ως δουσίκου. Αυτήν την βακτηρίαν ευθύ στηριζόμενος το ποίμνιόν σου κυβερνήσεις, ότι και λόγον μέλης αποδούνε υπέρ αυτού, το ημετέρω Θεό εν ημέρα κρίσεως, άξιος! 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 Χρυσοστόμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Τρικής Γαρδικίου και Πύλης ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου πολλά τα έτη. Thank you.
σωτηρίας αυτού και του έργου των χειρών αυτού και των συμπαραστατών των αυτού Αγίων Αρχιερέων Γεωργίου και Ιουστίνου του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ του δούλου του Θεού Βυσαρίωνος Ιερομονάχου του νυνή προχειριζομένου εισηγούμενων και επιμένα της ευασμίας μονής Αγίου Βυσαρίωνος Δουσίκου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών εν ειρήνη και ομονία και αγαθή καταστάση διαφυλάξει την αυτού αδελφότητα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των αδελφών ημών πάντων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου ευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ογιάζον τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αρήγη τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνατε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον της δεήσεως ημών και ανάδειξον τον δούλων σου τούτων τον καθηγούμενον ταύτης της ευασμίας μονής Δουσίκου πιστών και φρόνιμων οικονόμων της εμπιστευθήσεις αυτό υπό της εις χάριτος λογικής πείμνης ποιούντα εν πάση το θέλημά σου και άξιον της επουρανίου σου βασιλείας γενόμενων. Χάριτη. Χάριτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενούς ο Υιός μεθού ευλογητός εις εν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας. Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν τη Θεία σκέπη των πτερήγων σου πάντοτε αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος η μετά σου φωτίζουσα, στηρίζουσα και συνετίζουσα σε πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ο Θεός, ο διαπαντός της των ανθρώπων σωτηρίας πρόνοιαν ποιούμενος, ο και την λογικήν ταύτην πείμνην, επί το αυτό συναγαγών, αυτός δέσποτα των απάντων,
Διαμέτρο σου φιλανθρωπία άμεμπτον των δούλων σου διατήρησον. Τα σας εντολάσα διαλείπτος φυλάτοντα. Προς το μία πολέστε εξ αυτής εν πρόβατον και υπολίκου εναντίου φθαρίνε. Και των δούλων σου τούτων ον ιβδόκησας καταστήνε επ' αυτής. Ηγούμενον, άξιον, ανάδειξον της εις αγαθότητος και πάσες τες αρετές διακόσμησον δια των ιδίων έργων αγαθών τύπων της υπ' αυτών γενόμενων, ώστε αυτού ζηλωτάς γενέστε της αμέμπτου αυτού πολιτείας και συν αυτό ακατακρίτως είναι το φοβερό σου βήματι. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού και της των Ιδού γέγονε πατήρ και ηγούμενος της ιεράς ταύτης μάνδρας του Οσίου Πατρός ημών Βυσαρίωνος του νέου μεγάλου ασκητού τούνομα Βυσαρίων έστω άξιος. Άξιος! 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 Ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλο σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου και των συγχωρητών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός ημών και καθηγουμένου Βυσαρίωνος ιερομονάχου. Άξιος! Άξιος! Και
και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη επαρχία ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης, ετιδέ των δούλων αυτού, των εορταζόντων την Αγία εορτήν και πανήγυριν ταύτην, και προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν ταύτη και πάσα μονή όλη και δουλά απολύμου σεισμού καταποντισμού πύρος μεγέλες επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου εσυνδύους ανάπτυξης υπέρ του διαδευμένης διάβλων και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και λες και δάσε πάσα λαϊν και λες των δικαθήμων κοινού λαϊν Επάκουσεν ημών ο Θεός ο σωτήρι ελπής πάντων των περάτων της γης και τον ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος γενοήμι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομε. Συ Κύριε. Δέσποτα πολύ έλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζομεν. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασχύσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και του Εναγίης Πατρός ημών Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και Τρίκης του Θαυματουργού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Έπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τα σπιχάσι μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Φεύγει.
και χάρη τα μένει. Σας τους πέντε άρτους εν τη ρήμο και εξ αυτών πενταχυσχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν το έθνη ημών, εν το γέννη ημών, εν το κόσμο σου άπαντη και εν τη σύγκης των πτωχών αδελφών ημών, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ευλόγευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κυρίων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και οι δε εξητούντες των Κυρίων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριε Ιουστίνε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κίτρους και Κατερίνης κύριε Γιώργιε, Πανοσιολογιότατοι καθηγούμενοι, οι οποίοι διοδεύσατε και την ξηράν
και διαπλέψατε και την θάλασσαν για να βρίσκεται σήμερα, να βρίσκεστε σήμερον εις το Άγιο Όρος των Τρικάλων. Πολυσέβαστε καθηγούμενε Πάτερ Αλέξιε, που μας ήρθατε από την Ιερά Μονή Παναγίας του Ουρλιανής. Πανοσιολογιότατε Πάτερ Νεκτάριε, καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Πηλιάς. Πανοσιολογιότατε Πάτερ Δωρόθε, που μας ήρθατε εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων. Πανοσιολογιότατε καθηγούμενε Πάτερ Διονύσιε, ο δικός μας εδώ από τον Άγιο Προκόπιο, οι εκπρόσωποι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, ο αγαπητός αδελφός μου ο πατήρ Γερβάσιος εκ της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και ο πατήρ Ιωσήφ εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, σεβαστοί πατέρες, αρχοντολόγιο της πόλεως μας, αγαπητοί μου αδελφοί και ιδιαιτέρως οσιολογιωτάτη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Κορμπόβου, Θεοφυλάκτη μοναχή μετά της τιμίας συνοδείας σας. Πανοσιολογιότατε καθηγούμενε της Ιεράς και Θεοφρουρίτου Ταύτης Μονής Πάτερ Βυσαρίων, ο Χριστός ως σαρκωμένη Εκκλησία, ένωση δηλαδή Θεού και ανθρώπων, παρατείνεται μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας εν Αγίω Πνεύματι. Αποτέλεσμα της συνέργειας των ανθρώπων με το παράκλητο Πνεύμα είναι και η διαδοχή των ανθρώπων στις θέσεις επισκοπής και διαπίμανσης. Έτσι, σε μια αδιάκοπη ιστορική συνέχεια, ο κάθε επιμένας ενώνεται δια των προκατόχων του με τους Αποστόλους και διαδοχικά με τον Χριστό, τον Μέγα Αρχιερέα, τον Ποιμένα των Ποιμένων και Ηγούμενο Πάντων, ο οποίος ατρέπτος και αναλυώτος έγινε άνθρωπος και εχρημάτισε αρχιερεύς όλων ημών, πρωτεύων εν πάση, και αφού παρέδωσε τα πάντα σε εμάς, καλώντας μας σε συναισθίαση πνευματική, καθιστώντας μας κοινωνούς θείας δόξης και μετόχους της θεότητος. Σήμερα, εδώ στην ιστορική αυτή μονή, δια της παρουσίας του Επισκόπου, αλλά και των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κίτρους και Κατερίνης κυρίου Γεωργίου και Νέας Χρήνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου, τους οποίους και πολύ πολύ ευχαριστούμε, και της ενθρονήσεώς σας επικυρώνεται και πραγματώνεται η διαψήφου εκλογή σας από το σώμα της αδελφότητος της Μονής στο Ηγουμενικό Διακόνημα. Η προσκύριον εκδημία του πολυσεβάστου γέροντος και ανικάστου της ιεράς αυτής μονής, του αγιωτάτου αυτού ανδρός, που αγωνίστηκε εργαζόμενος πολυσχηδός στον αμπελώνα του Κυρίου, του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Πούτου, κατέστησε το πηδάλιο της μονής κενό και χρήζων η Ακοστρόφου. Οι αδελφοί λοιπόν της Μονής, κατόπιν προσευχής και επιμελούς εξετάσεως, εξέλεξαν εσάς ως νέο ποιμένα και καθηγούμενο της Μονής, της οποίας σήμερα σας παραδίδουμε την πηδαλιουχία. Το έργο το οποίο αναλαμβάνετε είναι μεγάλο και βαρισίμαντο. Οι μορφές και η δράση των προκατόχων σας αναβιβάζει τον πύχη υψηλά και σας καθιστά διάδοχο των κόπων και των πόνων του κτήτορος και εφόρου της μονής αυτής, του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Γέροντος Ιγνατίου, ο οποίος υπήρξε υποδειγματικός κληρικός και ποιμένας, με αγιότητα βίου, που σημειώθηκε
από το εύκαμπτο και χαρίεν λείψανό του, με βαθιά ορθόδοξο εκκλησιολογικό φρόνημα, όπως απέδειξε η τιμή και ο σεβασμός που απέδιδε στον εκάστοτε επίσκοπό του και μια πληθώρα αρετών και κατορθωμάτων, τα οποία καλώς γνωρίζουν όλοι όσοι ζήσαμε κοντά του. Η αδελφότητα αναγνώρισε στο πρόσωπό σας την επί σειρά δεκαετιών στενό συνεργάτη του μακαριστού γέροντος Ιγνατίου, τον σωστό υποτακτικό, τον φιλότιμο, τον θυσιαστικό, τον αγωνιστή, τον κοινωνό των κόπων και του καμάτου, της ανακοινήσεως της μονής και της συστάσεως της αδελφότητος. Την χάνεται ένας εκ των αρχαιότερων πατέρων και αναβιβάζεστε από την θέση του εν Χριστώ αδελφού ψήφις κανονικές στο ηγουμενικό αξίωμα του πατρός και τα γέρα φέροντος της ιεράς αυτής μονής κατά την αποστολική προτροπήν οι καλώς προεστώτες, πρεσβύτεροι διπλής τιμής αξιούστοσαν. Στην ψήφο των πατέρων εγκρύπτεται η εμπιστοσύνη και η αγάπη τους προς το πρόσωπόν σας, γεγονός που βαραίνει τους ώμους σας με το βάρος των ψυχών τους. Και όπως βεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το λόγον του προς τον ποιμένα γράφοντας, όσο ο γέροντας βλέπει την μεγάλη αφοσίωση των υποτακτικών του και των ξένων προς το πρόσωπό του, τόσο περισσότερο οφείλει τότε να προσέχει στο κάθε τι που πράττει και λέγει, διότι αντιλαμβάνεται πως όλοι αποβλέπουν σε αυτόν σαν σε αρχέτυπον εικόνα και τα λόγια του και τις πράξεις του τα θεωρούν κανόνα και νόμο για την ζωή τους. Για το λόγο αυτό θέλω σήμερα, αγαπητέ μου καθηγούμενε, να βαρύνω το λόγο μου, εμπνευσμένος και παρακινούμενος από τον κτήτορα της ιεράς αυτής μονής, τον Άγιο Βυσαρίωνα, του οποίου το όνομα φέρετε και εσείς. Χρησιμοποίησα τη λέξη παρακινούμενος, όχι ως έτυχε, αλλά επισκοπών, διότι όπως ασφαλώς τα γνωρίζετε στην Διαθήκη του προς τους διαδόχους μου Μητροπολίτας, ο Άγιος μου ζητά προσωπικά να σεβαστώ τους σκόπους και τους πόνους που κατέβαλε για την δημιουργία αυτής της μονής και να φροντίσω για αυτήν και τα τέκνα της που είναι τέκνα μου. Στήριξον τα τέκνα αυτής και σα, υφάπλωσον αυτά της ή Θεώθεν δοθείς η Θεία Σκέπη, διανουθεσιών ευκαίρος ακέρος, ως ή απατήρτε και επιμήν φιλοστοργότατος. Για τον λόγο αυτό σήμερα δεν θα μιλήσω εκ των ιδίων, αλλά εκ των του Αγίου Βυσαρίωνος λόγων, όπως διασώζονται στις Διαθήκες και τα λοιπά κείμενά του, καθιστώντας τον παρόντα και ομιλούντα στη σημαντική και ιστορική αυτή ημέρα για τη Μονή. Το διακόνημα στο οποίο ανέρχεστε, Πάτερ Βυσαρίων, δεν είναι δεκτικό ή ικανοποιητικό φιλαρχίας ή φιλοδοξίας, αλλά είναι διακονία ύψης της αγάπης και ως σταυρού ανάβαση. Κανένας να μην φιλοδοξεί ή να έχει φιλαρχία. Αυτό τονίζει ο Άγιος μας. Ολέθριον το πάθος. Γι' αυτό και ο Χριστός έτσι χαρακτήρισε τους εθνικούς, όχι τους αποστόλους του. Σε εκείνους είπε, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος,
και όταν ένυπτε τους πόδας των μαθητών έλεγε «Καταλάβατε τι έκανα σε εσάς, σας έδωσα υπόδειγμα, ώστε αυτό που κάνω εγώ και εσείς όμοια να πράτετε». Και ονομάζει ο Άγιος Βυσαρίων την πράξη αυτή «Έργο υπερβολικά αντίθετο της φιλοδοξίας και της φιλαρχίας». Οράτε μηχανήν υπερβολικήν αντίτυπον και αντίθετον φιλοδοξίας και φιλαρχίας. Η ταπείνωση που γεννά η αγάπη προς τον Χριστό και τον πλησίον είναι ο μόνος τρόπος να υπουργηθεί το μέγιστο αυτό μυστήριο της πνευματικής πατρότητος. Όσο ενάρετος και αγωνιστής αν είναι κανείς, αν δεν έχει αυτή την αγαπητική συγκατάβαση, δεν θα αξιωθεί της σωτηρίας. Μη δεις νομιζέ το πλήθη πολλών σωθήνε αρετών αγάπης χωρίς αδύνατον τούτο, γράφει ο Άγιος μας και προσθέτει. Ο Θεός που είναι η αυτοαγάπη, δι' αυτής έστειλε τον μονογενή Υιό Του να γεννηθεί από γυναίκα και να λογιστεί ως καταραμένος πάνω στον Σταυρό για να μας εξαγοράσει από την κατάρα της αμαρτίας. Αυτή η πράξη του Σταυρού είναι που πρέπει να δείχνει το δρόμο στον ποιμένα που θέλει να εξαγοράσει το ποίμνιό του από την αμαρτία. Ο πρώτος θα πρέπει να ανέχεται τις αδυναμίες του κατωτέρου, όσα άκερα υποθούν ή και βία, αυτός οφείλει να τα ανεχθεί ως ασθένεια του μικροτέρου. Οφείλομεν γάρ ημείς οι δυνατοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη εαυτής αρέσκειν. Όταν λοιπόν θα βρεθείτε, Άγιε καθηγούμενε, αντιμέτωπος με τα πάθη και τις αδυναμίες, τα ασθενήματα των πατέρων και μοναζουσών, να μην είστε καταδικαστικός, να μην είστε αυστηρός και απότομος, αλλά πράος και συγκαταβατικός, γλυκής, διδακτικός και υπομονετικός, να μην στιβάζετε πάνω στην φωτιά του θυμώδους τα ξύλα των σκληρών λόγων και πρακτικών, αλλά με ηλαρότητα και μιλήχεια, με πραότητα να διορθώνετε, να υπενθυμίζετε τις γραφές προς παραδειγματισμό σαν Απόστολος Χριστού, σαν οικονόμος Θεού, ενθυμούμενος το της ασθενή και ούκ ασθενό, όπως παρακινεί ο κτήτορα Άγιος μας. Έτσι, η λογική της αγάπης θα πριτανεύει στο κοινόβιο και θα εφαρμόζεται την κτητορική προτροπή, έστω σαν άπαντες προς αλλήλου συνημένη εν αγάπητε και αληθεία, ως μία ψυχή εν πολλή σώμαση, σαν μια ψυχή σε πολλά σώματα. Το παράδειγμά σας θα είναι αυτό που θα εμπνέει περισσότερο από τα λόγια σας. Διδάσκαλος της άλλης, ο τρόπος γενέστο και πρατέστο. Όλα αυτά, ωστόσο, δεν σημαίνουν την οθρή και ράθυμη αντιμετώπιση της διαπείμανσης των μοναχών ή την παρέτηση από τον έλεγχο. Με κάθε επιμέλεια και φόβο Θεού θα πρέπει να εντοπίζετε και να ελέγχετε ευχέρος ακέρος τα πτέσματα, διότι ο Άγιος Βυσαρίων διαβεβαιώνει ότι αυτός που θα παρασιοποιήσει τα πτέσματα των υποτακτικών του θα κατακριθεί σαν να τα έπραξε αυτός. Σας καλεί σήμερα ο Άγιος σε εγρήγορση και νύψη, όπως αρμόζει σε κοινό προστάτη και διδάσκαλο της Μονής. Ζητά από εσάς, πανοσιολογιότατε καθηγούμενε, να ερευνάτε
και να μαθαίνετε λεπτομερώς την πολιτεία του κάθε μοναχού, από την πνευματική εργασία μέχρι και τα διακονήματα, και σε όσους αγωνίζονται με φιλότιμο καλός, να τους εμψυχώνετε για την πρόοδό τους. Όσους δε είναι νοθροί και ράθυμοι, να τους επιτιμάτε με λόγους που πρέπουν στους ραθύμους να τους παρακινείτε σε έργα σωτηρίας. Να τους υπενθυμίζετε την απειλή της κολάσεως, ενίοτε με σκληρότητα, κυρίως όμως με νουθεσίες που θα τους διεγείρουν σε εργασία πνευματική. Ο Άγιος μας ορίζει και την σχέση σας με τον εκάστοτε επίσκοπο, μία στάση την οποία εκ των πραγμάτων εφήρμοσε αρίστος ο προκάτοχός σας. Αναφέρει σχετικώς στο βεβαιωτικόν και διτακτικόν διατακτικόν γράμμα του, τον δε κατά καιρούς αρχιερατεύοντα του τόπου υποτατέστοσαν ή της μονής μοναχή, ως ή απειμένανται και διδάσκαλον και κοινών πάντων πατέρα υπό Θεού προκεχειρισμένων, εις το κατάρχην και καταρθίζειν πάντα τα υπό την αυτού επαρχίαν μοναστήρια. Ζητά, πανοσιολογιότατε καθηγούμενο, ηγούμενε, ο Άγιος, κάτι που και εγώ ζητώ από όλους σας, πέραν της προσήκουσας τιμής και ευλάβειας που απολαμβάνω από εσάς, το διηνεκές και παρησιώδες μνημόσυνον, την ασταμάτητη προσευχή σας για το πρόσωπό μου και τη βαριά διακονία της διαπημάνσεως της Θεοσόστου αυτής Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης Γαρδικίου και Πύλης, την οποία έθεσε επί των ώμων μου το σώμα της Αγιαιότατης Εκκλησίας της Ελλάδος. Με αυτήν την θυσιαστική αγάπη να περιβάλλεται, Άγιε Καθηγούμενε, τόσο την αδελφότητα της Μονής Δουσίκου, όσο και την γυναικεία αδελφότητα του Κορμπόβου, την πνευματική διακονία της οποίας θα αναλάβετε στο εξής, μιμούμενος την αναστροφή του μακαριστού καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου, τη βιωτή και το παράδειγμα του οποίου γνωρίζετε όσο ελάχιστη, ακολουθών τις προτροπές του κτήτορος Αγίου Βυσαρίωνος και της εμείς ελαχιστότητος, ώστε να φτάσουμε χαίροντες όλοι μαζί στον σκοπό και το τέλος της ζωής μας, την ένωση με τον Χριστό, σε εκείνο το θεοποιό δεσποτικό σώμα, στην Βασιλεία των Ουρανών, την Άνω Ιερουσαλήμ, χαίροντες εν Χριστώ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος! Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριε, κύριε Ιουστίνε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριε, κύριε Γεώργιε. Σεβασμιότατε Επιμενάρχα μας Μητροπολίτα Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης. Πανοσιολογιότατοι Άγιοι Καθηγούμενοι, πανοσιολογιότατοι εκπρόσωποι των εν Αγίω Ιερών Μονών, Σίμωνος Πέτρας και Ξινοφόντος, πανοσιολογιότατοι πρωτοσύγγελοι αρχιμανδρίτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ συμπρεσβύτεροι, αξιότιμοι κύριοι άρχοντες, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Ευγενή προσκλήση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Τρίκης Γαρδικίου και Πύλης, Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου, με αισθήματα χαράς και βαθίας τιμής, σας υποδεχόμεθα και σας έχομεν εν μέσω ημών σήμερον,
εις τα σεβλάς της ιστορικής ιεράς μονής μας, Άγιε Νέας Κρίνης και Άγιε Κύτρους, εν μέσω ημών, επί την πανιόρο μνήμη του Αγιωτάτου Κτήτρος και κρατεού προστάτου αυτής και της Μετροπόλεως Απάσης Αγίου Βυσσερίωνος του Θαυματουργού. Χαίρομαι και συγκινούμεθα, διότι εμφορείστε κι εσείς από ιδιαίτερεν ευλάβιαν και αγάπην προς το μοναχικόν βίον, όπως τον έζησε ο Άγιος που μόλις 10 ετών αφιερώθηκε από τους ευλαβεστάτους γονείς του εις τον Θεόν και έφθασεν εις δυσθεώρητα ύψη αγιότητος. Η παρουσία σας λαμπρύνει την πανήγυρα της Ιεράς Μονής του Αγίου μας, με την λαμπράν ιστορίαν της αιώνων που δεσπόζει σε αυτήν την υπέροχον τοποθεσίαν της Θεσσαλικής μας ελληνικής γης. Και την χαρά μας οπωσδήποτε μειώνει εφέτος η απουσία σωματικός του ακτινοβόλου πραωτάτου προσώπου του πολυσεβάστου γέροντός μας και καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου. Με την οσιακή κοίμησή του και την διαγγέλων μεταβασή του εις την Παμφαή Βασιλεία των Ουρανών, την ετοιμασμένη κατ' τους αψευδείς λόγου του Κυρίου μας δια τους εκλεκτούς από καταβολής κόσμου. Το λυπηρόν κατ' άνθρωπον αυτό γεγονός έγινε αφορμή να επακολουθήσουν τα περί της εμείς εκλογής της εναξιότητός μου εις καθηγούμενον της ιστορικής μονής μας του σεβασμίου αυτού καθιδρύματος του Αγίου Βυσσερίωνος. Ιερών δέος κατέλαβε την ψυχή μου άμα το ακούσματι της εκλογής και δει εις διαδοχήν του κλαίσματος αυτής σε αυτού γεροντός μας Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου. Δηλία και φόβος πολλής κατέκλυσαν την καρδία μου. Συναισθήματα τα οποία εντόνως με εμπόδιζαν από την αποδοχή της υψηλής ταύτης ευθύνης, ψελίζοντας τους λόγους του Κυρίου μου, παρελθέτω Κύριε απ' εμού το ποτήριον τούτο. Φοβούμενος όμως ως μοναχός τας πικράς επιπτώσεις της παρακοής, έκλεινα την κεφαλή μου, το γόνι της ψυχής και του σώματός μου, υπόν, γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου το Άγιον. Εξ όλης της καρδίας μου ευχαριστώ το Κυρίο μου, ότι ούτως οκονόμησε τα περί εμέ, και όλους τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μου, οι οποίοι αν και γνωρίζουν καλώς τας ελλείψεις και τας αδυναμίες μου, ενεπιστεύθησαν εις την ελαχιστότητά μου την δυσχερή αυτήν αποστολή. Αισθάνομαι δυσβάστακτον το φορτίο του Σταυρού που πίπτει εις τους ασθενικούς ώμους μου. Έχοντας υπόψη τους θεοσόφους λόγους του αλυσμονήτου γέροντός μας, ο οποίος κατά κόρον μας ετώνιζεν εις τας κατηχήσεις του που ηχούν ακόμη εις τα ότα μας, ότι στο κοινόβιον δεν υπάρχουν αξιώματα και υπεροχέ έναντι των άλλων αδελφών, αλλά μόνον διακονία, κατανοώ ότι επεφροτίζουμε ένα βαρύ όντως διακόνημα. Άλλωστε αυτός ο Κύριός μας διακήρυξε ότι ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων αντιπολών και ότι ομίζον εν ημίν γενέστο ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών. Εντός του πνεύματος αυτού ο Άγιος Βυσσαρίων, ο οποίος ευβίωσεν ως επίσκοπος εις την τελειότητα των αγγελικών μοναχικών πολίτευμα, διατύπωσε τα σειράς διαθήκας του, τας οποίας μας ετώνησε ιδιαίτερος ο σεβασμιότητός μας ποιμενάρχης. Και ο σεπτός γεροντάς μας, ο οποίος ετήρησε με τα κρεβίας τα μοναχικά θέσμια του Αγίου μας και των Αγίων Πατέρων της Αγίας μας Εκκλησίας, αυτά στα αληθείας μας εδίδασκε. Εμείς δεν είμεθα ικανοί να προσθέσουμε το παραμικρόν, άλλοι και κοπιάκασιν. Και πρώτος, ο φιλόστεργος πατήρ ημών και οδηγός των μοναζόντων Άγιος Βυσσερίων, ο οποίος έθεσε τας βάσεις και εχάραξε τας καθευθυντρίους γραμμάς με κόπους και μόχθους πολλής και με δάκρυα. Κατόπιν οι Άγιοι δουσικιώτοι καθηγούμενοι και πατέρες που τον ακολούθησαν εις την μακραίωνα ιστορία της Μονής, με τελευταίων των σεπτών γεροντά μας, ο οποίος έλαμψεν με την φωτοβόλων υγιεσμένη προσωπικότητά του. Εμείς οι ενδεείς ανεπαρκείς, εις τον κόπον αυτόν εισελιλήθαμεν, δι' αυτό και ήλιγκος μας καταλαμβάνει.
Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον με όλες μας τις δυνάμεις να διατηρήσουμε αλόβητον και εις το ύψος που παραλάβαμε την ιεράν αυτήν παρακαταθήκη. Ευλαβώς ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας, σεβασμιότητε Άγιοι Κύτρους και Άγιε Νέας Κρίνης, δια τη θετική ανταπόκρισή σας, εις την ευγενή πρόσκληση του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας και δια των κόπων εις των οποίων υπευλήθητε δια να ανέλθετε εις την ιεράν μονή μας και συμμετάσχετε εις την πανήγυρη αυτής και την ενθρόνηση εις ελαχιστότητός μου. Ευλαβώς ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας σεβασμιότητε ποιμενάρχα μας, δια την πατρική σας αγάπη δια της οποίας περιβάλλεται την ιεράν μονή και την ταπεινή αδελφότητά μας, δια τους θεοσόφους λόγους που απευθύνατε προς την ταπεινότητά μου, δια των σεβασμών που μολονότι επίσκοπος εδεικνύεται προς τα αλίστου μνήμης γεροντά μας, στη μεσθήματα ιερά τα οποία εκδηλώσετε με την θερμή παραμυθητική δήμας κοπιώδη συμμετοχή σας, εις όλα στας φάσεις των τελειτουργιών επί τη οσιακή κοιμήση του, καθώς και δια την τιμητική παρουσία σας κατά την μέρα της εκλογής και σήμερα. Ευχαριστούμε τους Αγίους Καθηγουμένους, τους Αγίους Εκπροσώπους των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, τους Αγίους Πρωτοσυγγέλους, τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς συμπρεσβυτέρους. Ευχαριστούμε τους Άρχοντας του τόπου μας. Η παρουσία σας υπερβολώντος μας τιμά, μας ενθαρρύνει, μας παρηγορεί και μας ενισχύει. Παρακαλούμε, Άγιοι Αρχιερείς και απαξάπαντες εν Χριστώ αδελφοί, ευχηθείτε ο εν το όρι του Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστός ο Θεός ημών, να φωτίζει το σκότος της διανοίας μου, δια να ενεργώ πάντοτε κατά το Άγιον θέλημά Του, και μη διαψευστούν ελπίδες των αγαπητών μου εν Χριστώ αδελφών. Η υπεραγία Θεοτόκος να με περιβάλλει δια της ακαταμαχήτου μητρική της σκέπης. Ο φιλόστρογος ημών πατήρ Άγιος Βυσσαρίων να με ενδυναμώνει και να με επιστηρίζει εις την πολύν δύσκολον διακονίαν που με τας ευλογίας του επομίζουμε σήμερον. Ο δε πολυσέβαστος γεροντάς μας να μας επιδαψιλεύει τας πατρικάς ευχάστου και να με χειρογωγεί εις την πνευματικήν δυσχερήν πορείαν της μοναχικής μας τελειότητος. Αυτήν την ιεράν στιγμήν νομίζω ότι ακούω την γλυκίαν πραΐαν φωνήν του να με προτρέπει πατρικός με τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. «Σίουν τέκνον μου, μένε ενείς έμαθες παρεμού και επιστώθης, και επιπλέον εν πραΐτητη, εν ειρήνη, εν ταπεινοφροσύνη και αγάπη διεξάγαγε τα έργα σου και Θεός της ειρήνης και της αγάπης έστε μετά σου». Ευχαριστούμε και πάλι Άγιοι Αρχιερείς και βαθυσεβάστος παρακαλούμε, ευλογήσατε την ιεράν μονή μας να ευδοκιμεί πάντοτε εν πάση. Ευλογήσατε την ταπεινή αδελφότητά μας, ευλογήσατε τον λαόν του Θεού που κατέκλυσε τον ιερών περίβολων της ιεράς μονής μας. Ευχαριστούμε δια όλα, ευλογείτε. Κύριε Λέησον, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε δόξασή, Τριάς Αγία δόξασή, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Παναγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ότι παγκόσμιον ύψος είναι ορτάζομεν, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και παρεφήμων Αποστόλων, Παύλου του Πρωτοκορυφαίου του και Ιδρύτου της Εκκλησίας ημών, Βαρνάβα του εκ των Ευδομήκων και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, και του εν Αγίης Πατρός ημών, εις Αργίων ως Αρχιεπισκόπου Τρίκης, ούτην ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,
ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κύτρους και Κατερίνης κυρίου Γεωργίου, επιθυμώ να εκφράσω τη βαθύτατη μου ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, τον Πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος με την αρχοντική καρδιά του μας προσεκάλεσε για να παραστούμε στην πανήγυρη, την μεγάλη πανήγυρη των Τρικάλων και της Μονής του Εναγίης Πατρός Σιμών Βυσσαρίων ως Επισκόπου Τρίκης και Λαρίσης, αλλά και στην ενθρόνηση του νέου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, του πολυσεβάστου και πολυαγαπητού μας Πατρός Βυσσαρίωνος, ο οποίος σήμερα άγει και τα ονομαστήριά του και του ευχόμεθα και για τα ονομαστήριά του. Μία μόνο κουβέντα, ήδη πέρασε η ώρα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Θέλω να πω στο νέο ηγούμενο ότι ο νέος ηγούμενος έχει δοκιμαστεί πολλές φορές και στην αδελφότητα και στη σχέση του με την Ιερά Μητρόπολη και τους Μητροπολίτας, τόσο τον μακαριστό προκάτοχό σας Άγιε Τρίκης, τον κύριο Αλέξιο, άνδρα σεμνό, ταπεινό και συνετό, όσο και με εσάς, με την ημετέρα Σεβασμιότητα, δοκιμάστηκε αυτή η σχέση. Αλλά δοκιμάστηκε επίσης η σχέση και με τον λαό του Θεού, ο οποίος ανέβαινε εδώ στο όρος του Κυρίου για να συναντήσει τον πολύκλαυστο, πολυσέβαστο, κερασμιότατο προκάτοχό σας Άγιε Καθηγούμενε, τον Γέροντα Ιγνάτιο, τον Σοφό, Περινούστατο και Άγιον Γέροντα, και παράλληλα να δει και την αδελφότητα, της οποίας αδελφότητος φυσικό το τρόπο, χωρίς εσείς να το επιδιώκετε, ήσασταν πάντοτε ο δευτερεύων, ο δεύτερος. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από την εκλογή, δεδομένου ότι η εκλογή ήταν ομόφωνος προς το πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν είστε δοκιμασμένος στην εκκλησιαστική ζωή αλλά και στην ασκητική πάλι. Και ο φόβος σας, ο φυσικός που εξεφράστη στην ομιλία σας, απαλύνεται νομίζω κατά πολύ όχι εκ της πείρας σας εδώ στο μοναστήρι. Αυτό ξέρετε, για εμάς τους μοναχούς τα χαρίσματα, η πείρα είναι κάτι που εύκολα διαλύονται. Όσο δύσκολα μαζεύονται, τόσο εύκολα διαλύονται. Όμως αυτός ο φόβος σας πρέπει νομίζω να απαλυνθεί και να απαλύνεται κάθε μέρα περισσότερο, διότι εσείς αναπαύσατε τον γέροντά σας μέχρι το μεδούλι του. Αυτό το ξέρω και προσωπικώς, πόσο πολύ αναπαυόταν ο γέροντας Ιγνάτιος στο πρόσωπό σας. Και ως εκ τούτου, ο γέροντας έστε με θυμών πάσας τας ημέρας τη ζωή σας εν το μοναστηρίο, και εύχομαι να είναι ο γέροντάς σας με θυμών και στην άλλη ζωή, στην οποία σε βαριά και βαθιά γεράματα εύχομαι να πάτε. Εκεί λοιπόν, στην ουράνια μονή, στο ουράνιο θυσιαστήριο, μαζί με τον Άγιο Βυσσαρίωνα και με τον Άγιο Γέροντα Ιγνάτιο, να χαίρεστε κι εσείς. Αλλά είπαμε, ακόμα νωρίς είναι, λίγο αργότερα, να περάσουν τα χρόνια, να λευκανθείτε κι εσείς και να πάρετε και τα χρόνια του γέροντος σας, εύχομαι. Να ζήσετε, αδελφοί εσείς που είστε από τα Τρίκαλα, έχετε και καλόν δεσπότη και καλόν ηγούμενο και καλή ηγουμένη και καλούς ηγουμένους και καλούς κληρικούς. Άρα είστε ευλογημένοι. Σήμερα όμως είναι η μέρα του Αγίου Καθηγουμένου εδώ του Δουσίκου να ζήσει, να τον χαίρεστε, να τον χαιρόμαστε, να είναι άξιος να αναπαύει τον καλό του τον δεσπότη όπως τον αναπαύει, να αναπαύει όλους σας, να αναπαύει την Εκκλησία, για να μπορούμε όχι μόνο με το στόμα αλλά και με την καρδιά να του ξαναφωνάξουμε το άξιος. Άξιος! Να ζήσει, να τον χαιρόμαστε, να τον καμαρώνουμε. Να είναι χαρούμενος και ευλογημένος. Ο δούλος του Θεού Βυσσαρίων, ο ιερομόναχος, ηγούμενος και επιμήν της Σεβασμίας Μονής Αγίου Βυσσαρίωνος Δουσίκου, άξιος! Άξιος!